Κανάλι μου. Ο Μάιος τελείωσε, ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος μήνας. Πάμε να δούμε τα αγαπημένα μου προϊόντα για το μήνα Μάιο. Δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό το μήνα από τα αγαπημένα μου οι αγορές που έκανα από τη MAC. Πρώτο και καλύτερο αγαπημένο είναι ένα κραγιόν, το Suzuki, το κραγιόν που σας είχα δείξει στο vlog που είχα κάνει. Είναι ένα κοραλί κραγιόν. Πάρα πολύ ωραία απόδοση, η διάρκεια του είναι απίστευτη, έχει σάτιν τελείωμα, μπράβο ασταμάτητα, είναι ένα από τα αγαπημένα μου κραγιόν. Μένο προϊόν είναι το pigment vanilla, το ήθελα τόσο καιρό αυτό το pigment, η απόδοση του είναι πάρα πολύ έντονη. Το βρέξα το πινέλο δίνει ένα πολύ εντυπωσιακό και βραδινό αποτέλεσμα, το οποίο όμως αν το δουλέψετε, κάνει το look λίγο πιο φυσικό, το λατρεύω, η ποσότητά του είναι άπειρη, πιστεύω θα το έχω για χρόνια. Το αγαπημένο το έχω εδώ στα πλάγια, είναι το dry shampoo από Batiste, το original clean and classic. Λοιπόν, δοκιμάζω εδώ και αρκετό καιρό το Batiste, τεκάζω λίγο στη ρίζα, το μασάζ, το χρησιμοποιώ πολύ και για να δώσω όγκο στα μαλλιά μου. Έχω δοκιμάσει και ένα που έχει στη συσκευασία ξελουλούδια, αλλά εκείνο δεν μου άρεσε καθόλου. Νομίζω είναι το μοναδικό που μου ταιριάζει. Δεν είναι σαν κανονικό σαμπουάν, με το που το βάλεις μετά θέλει κατευθείαν να λύσει τα μαλλιά σου. Αλλά παρόλα αυτά είναι μία λύση σε περιπτώσεις ανάγκης, γι' αυτό και όλοι ας το παίρνω. Όσο δεν αντικαταστά το κανονικό σαμπουάν, απλά σε έκτακτες περιστάσεις είναι καλό να βρίσκεται έτσι στο μπουντουάρ σας. Το ρούς που έχω ξεχωρίσει το μήνα που μας πέρασε είναι από τη σειρά Kiko το Rebel Bunchy Blush στην απόχρωση 04 Red Wine. Είναι ένα πάρα πολύ έντονο και φούξια κρεμόδες ρούς. Το χρησιμοποιώ με τα χέρια, με τα δάχτυλα, παίρνω λίγη ποσότητα και βάζω στα μάγουλα ή με το Beauty Blender, επειδή είναι κρεμόδες, βάζω λίγο στο πάτο του Beauty Blender και βάζω στα μάγουλά μου. Μου αρέσει αρκετά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί με λίγη ποσότητα δίνει έντονο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε ακόμα, γιατί ήταν η συλλεκτική σειρά του περασμένου καλοκαιριού. Αν θα το βρείτε, σίγουρα θα έχει έκπτωση. Το αγαπημένο προϊόν το οποίο μου τελείωσε κιόλας είναι από Sephora το Smart Eyeliner. Είναι ένα eyeliner φύστηλο, δεν ξέρω αν έχει μέσα, τελειώνει. Το χρησιμοποίησα πάρα πολύ τον τελευταίο μήνα, είναι το δεύτερο που παίρνω από το Sephora. Το μόνο αρνητικό που ίσως βλέπω είναι ότι τελειώνει πολύ γρήγορα, παρόλα αυτά, λόγω του σχήματός του, είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του και έτσι είναι στα αγαπημένα μου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι το οποίο με έχει εντυπωσιάσει το μήνα που μας πέρασε. Την blender από H&M. Είχα ακούσει ότι συγκρίνεται και ανταγωνίζεται το original beauty blender και πραγματικά με έχει αφήσει άφωνη η εφαρμογή του. Είναι σχεδόν παρόμοια. Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα σουγκαράκι και δεν θέλει να διαθέσει πολλά χρήματα, καλύτερα να πάρει αυτό. Αυτό δηλαδή από τα H&M. Πλησιάζει πάρα πολύ στην εφαρμογή του Original Beauty Blender. Εγώ αυτό δεν το αλλάζω με τίποτα. Γενικά από πάντα μου άρεσε να χρησιμοποιώ σφουγγαράκια για το foundation. Έχω πάρει και αυτό το γνωστό από eBay. Τώρα το βλέπετε και πάρα πολύ λερωμένο, συγγνώμη, αλλά δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν καθόλου. Είναι μάπα. Αυτό είναι μάπα. Δεν υπάρχει. Καλύτερα να μην δώσετε ούτε το ευρώ που κάνει στο eBay. Το μόνο που κάνω με αυτό είναι να το χρησιμοποιώ καμιά φορά για baking στο πάτο του. Παίρνω και βάζω πούδρα σε ελεύθερη μορφή. Blender το original δεν το αλλάζω με κανένα, εντάξει, είναι απίστευτο, αλλά είναι και πάρα πολύ ακριβό, 17 ευρώ. Αυτό πλησιάζει πάρα πολύ στη χρήση του original beauty blender και είναι μόνο στα 3 ευρώ. Το συστήνω ανεπιφύλακτα, με έχει εντυπωσιάσει μέχρι εκεί που δεν πάει, θα πάω να πάρω άλλο ένα για να το έχω. Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Αυτά ήταν τα αγαπημένα προϊόντα για το μήνα Μάιο. Κάντε ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι.